την αίρεση με τους εξορκισμούς, με την αίρεση με τους εξορκισμούς. Για πες μας. Πράγματι, και να πούμε καταρχήν έχει μπει λουκέτο, να πούμε καταρχάς στα γραφεία της αίρεσης. Πάρα πολύ σωστά. Και να πούμε ότι τα δύο πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν τις τελευταίες δύο ημέρες, ο ψευτοπροφήτης, ο προφήτης Χάρης, όπως επίσης και ο εκπρόσωπός του, συνελήφθησαν, αλλά και οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους, η οποία έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου. Οι αστυνομικοί μάλιστα βρέθηκαν μπροστά το Σάββατο το μεσημέρι, την ώρα όπου γίνονταν εξορκισμοί στο κτίριο στο οποίο και επενέβησαν. Δεν πίστευαν στα μάτια τους, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές. Τι δεν πίστευαν στα μάτια τους, αν βλέπανε τα βίντεο στο YouTube, να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν το τι γίνεται. Ναι, έλα τώρα, δουλευόμαστε. Δουλευόμαστε, τώρα πιο διαφορετικό. Τόσα χρόνια δρούσε. Αν δεν βγαίναμε να φωνάζαμε όλοι μας, δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι. Τι μου λες τώρα, κοροϊδευόμαστε. Τόσα χρόνια δρούσανε. Τόσα χρόνια γνωρίζανε. Από το 2004. Γνωρίζανε. Ωραία, και τώρα να πούμε τι έχει γίνει, τους φραγίσανε το χώρο επειδή δεν είχε άδεια λειτουργίας ο χώρος λατρείας. Εντευτερίου, δηλαδή εκκλησίας. Αυτό είναι στην ουσία. Και το... Δεν ακούσαμε κάτι που να λένε για τη θεραπεία από τις ασθένειες. Όχι. Δεν είδαμε να υπάρχει κάτι που να αφορά ότι θεραπεύουν τον καρκίνο. Όχι. Μόνο, το μόνο είναι ότι δεν είχε άδεια ως χώρος λατρείας. Και το πιο... Όπως παράλληλα, συγγνώμη κύριε Τζίφα, όπως αντίστοιχοι χώροι λατρείας παράνομοι υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάς για με τα παράνομα τζαμιά. Έτσι. Με παράνομα τζαμιά. Ούτε εκεί έχουμε δει να ανηγυρουθούν. Και όχι απλά δεν ανηγυρουθούν. Βλέπουμε ότι εξαπλώνονται και δεν κάνουν το παραμικρό. Πολλαπλασιάζονται σαν τα μυρμήκια και ουδείς μιλάει. Εμένα ξαναλέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι η εισαγγελία δεν έκανε κάτι στα θέματα που αφορούν τις θεραπείες βασικών και σοβαρών ασθενειών. Όπως έγινε με την υπόθεση του Dr. Θάνατος. Έτσι ακριβώς. Μην το ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε αυτόν ο οποίος έστειλε στο θάνατο 20 ανθρώπους και θα έστελνε στο θάνατο άλλους τόσους. Λοιπόν, τους αφήσανε ελεύθερους, θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου η δίκη και δεν έχει γίνει κάτι. Θα μπορούν να πάνε σε ένα άλλο χώρο από ό,τι φαίνεται. Ποιο? Θα πάρουν μια άδεια λειτουργία. Δείτε τον εδώ με το χαμόγελο στα γιατί χείλη. Γιατί να μην χαμογελάει. Προσπι... Γιατί να μην χαμογελάει. Ναι, και μάλιστα λόγο χαμογελάς. Τα λόγια του Απόστολου Παύλου λέει ότι έρχεται και η σειρά σας, θα διώκονται όλοι οι χριστιανοί. Καλά, εκεί δεν γίνεται. Θράσος. Εκεί... Θράσος. Εγώ βλέπω άλλα. Ότι η εισαγγελία δεν έχει ανοίξει καθόλου το φάκελο θεραπεία που ανοίγει τις ασθένειες και από καρκίνους. Όχι. Και δεν έχει γίνει και έλεγχος αν έχουν πει μην παίρνετε τη θεραπεία την ιατρική σας. Και, ναι. Εκεί θα έπρεπε να γίνει μια διερεύνηση. Πλημεληματικού είναι τα πλημεληματικού χαρακτήρα. Δεν πρόκειται για τίποτα. Τίποτα. Θα αφορθούν και αν φάνε μια ποινή, θα είναι μια ποινή. Χάδι. Έτσι ακριβώς. Και μια ποινή η οποία άνευ ουσίας. Πάμε παρακάτω. Πάμε, χαρά λεμονή. Χαρά λεμονή, πάμε σε παρακαλώ πολύ.